Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε για τον τίτλο, είμαι εδώ πέρα σήμερα με την Ανούλα. Γεια σας, παιδιά! Λάγκαρε λίγο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, να δοκιμάσουμε ιταλικά snacks, διότι όπως πολλοί από σας ξέρετε, που με ακολουθάτε στο Instagram ή που βλέπετε τα live εδώ πέρα στο YouTube, ξέρετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που... Μιλάνο! Μπράβο! Λοιπόν, κάντε σχόλιο από κάτω όσοι το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, δεν μπορούσαμε, δεν μας πήγαινε η καρδούλα μας να έρθουμε στο Μιλάνο και να μην δοκιμάσουμε για εσάς και για εμάς snacks. Διότι όπως ξέρετε πολύ καλά, είμαστε σνακατζίδες και γλυκατζίδες εδώ πέρα. Λοιπόν, άκουσα τι θα κάνουμε. Σε μένα εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο θα δοκιμάσουμε snacks πιο πολύ αλμυρά, ας πούμε. Αλλά άμα γουστάρετε να δείτε και γλυκά. Εδώ, σε μένα. Σε μένα, εδώ. Να βάλω στο κανάλι πέρα της Άννας, γιατί κάναμε και ένα βίντεο με γλυκά. Και υπάρχει στο βίντεο εκεί πέρα και μια εκπληξούλα. Το τελευταίο πράγμα που δοκιμάσαμε ήταν. Πώς θα το πεις αυτό, Ριάννα? Δεν το λες. Πήγαινε τσεκαρέτο. Ωραία, ναι, okay. Αλλά το δικό μου βίντεο είναι πολύ πιο καλύτερο, προφανώς. Αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα είναι πολύ πιο καλύτερο. Μπορεί να μην το έχουμε κάνει ακόμα. Αλλά είναι σίγουρα καλύτερο. Οπότε περίμενε, δες αυτό το βίντεο και μετά πήγαινε στην Άννα. Ωραία, λοιπόν. Στο μεταξύ ξέχασα ότι στο ψυγείο εδώ πέρα έχω και δύο πράγματα να πιούμε. Δεν θα σας τα δείξω. Ξεκινάμε από τα απλά. Πάμε εδώ πέρα. Τα δύο τα πράγματα. Λοιπόν, σαν γαλιδάκι είναι ένα πράγμα. Έλα, Άννα, επειδή είσαι φιλοξενούμενη. Έλα, διάβασε τα τι είναι. Ξέρετε, έχει μάθει ιταλικά, παιδιά, τώρα η Άννα. Πρέγκο, πρέγκο. Λοιπόν, είναι μπρούμι σνακ. Από την εταιρεία Penny. Να τα μας. Αυτά είναι. Ωραία. Έχει αρκουδάκια πάνω και τα γαλιδάκια είναι φτιαγμένα έτσι με αρκουδίσια φάτσες. Οπότε σου είναι λίγο οικία, Άννα. Easy. Σαν αρκουδίτσα που είσαι. Όχι, εσύ είσαι ο αρκούδος ο τεράστιος. Πώς μυρίζουνε, φέρε. Α. Α. Δεν μυρίζουν άσχημα. Πολύ λεπτά φαίνονται. Παιδιά, ποτέ εγώ δεν μπορώ να πάρω ένα γαριδάκι ή παίρνω μια χούφτα γαριδάκια. Εγώ θα πάρω ένα. Εσύ αν είσαι βασικιά, προφανώς θα πάρεις ένα. Λοιπόν, πάμε. Τρία, δύο, ένα. Πολύ καλό, αλλά πολύ αλμυρό. Μου θυμίζουν κάτι άλλα σνακς που είχαμε κάνει. Τι ήταν, βουλγάρικα? Ήταν πολωνικά. Ήταν κάτι παρόμοια. Νομίζω τα βουλγάρικα που είχαμε κάνει. Υπήρχε, ναι, όχι με αρκουδάκι με τέτοια, αλλά ήταν κάτι σαν γαριδάκια και είχε τέτοια. Γιατί, α σου πω τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει ένα το οποίο ήταν λαδερό και αυτό έχει πολύ λάδι, α πούμε. Δεν ξέρω, αλλά εμένα μου θυμίζει πατάτες γκούντις αυτό. Πατάτες γκούντι, ναι, οκ. Okay. Λαδερό, ναι. Πόσο του βάζεις? Θα βάλω ένα 5 στα 10. Έλα, ρε Άννα, γιατί στο σκληρίζεις το δικό μου το βίντεο? Γιατί περιμένω να έρθουν και καλύτερα πράγματα. Οι πατάτες από τα goodies δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εντάξει, ρε φίλε, είναι λίγο καρκίνος, αλλά... εντάξει. Πάμε, στο επόμενο θα τα φας όλα. Άννα, δεν είπες, συγγνώμη. Πολύ ενδιαφέρον, Άννα, παιδιά, για τη γνώμη μου. Εγώ, ευχαριστώ που ρωτάς, Άννα, θα τους βάλω ένα 6,5, γιατί είμαι πιο καλός άνθρωπος από σένα. 6,5 τα πόσα? Στα 6,5! Θα τους βάλω 6,5 στα 10,3. Τι είπες τώρα? Ψ. Αυτά είναι τα επόμενα, πατατάκια. Αλλά τι πατατάκια? Να σου πω κάτι, εμένα μου θυμίζουν λίγο πατατάκια ριζογκοφρέτας. Ναι, είναι λίγο περίεργα. Δεν έχουμε ιδέα τι πατατάκια είναι αυτά, αλλά δεν είναι normal. Δεν ξέρω. Λέει εδώ πέρα είναι πατατίνε νουβολέτα. Μάλλον το νουβολέτα είναι ο τύπος πατατακίων που είναι. Θυμίζουν και λίγο τσίπς γαρίδες όμως. Για να δούμε, έχω περίεργα. Κι εγώ. Έχει εδώ πέρα έναν άνθρωπο, αστροναύτη, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτός εδώ πέρα ονομάζεται Στέλιος. Ένα γεια στο Στέλιο όλοι. Γεια! Γεια σου, Στέλιο. Και έφερε τα πατατάκια από άλλον πλανήτη. Μάρκετινγκ, Άννα, ρε φίλε, όμως. Πω, πω, τι ιδέα ήταν. Μπράβο, έλα, ρε. Έλα. Αυτό φάνηκε, ρε. Αλλά κάνεις τα βυζιά μου. Χαλιά. Χαλιά. Ελπίζω να μην ήταν ακριβά. Πω, πω. Άννα. Έλα. 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 Δεν ξέρω αν πρέπει. Έλα. Είναι. Έλα. Είσαι σίγουρη? Τελείωνα.
Μύρισε. Γιατί μύρισε αβόφρος. Αυτό πήρα να σου πω. Πω! Θα πάρω. Να σου πω, δεν δοκιμάζεσαι για μένα. Όχι. Μου είπα, ανατρίχιασα. Αλλά οι κάλτσες μου πραγματικά ορκίζομαι, μυρίζουν πιο όμορφα. Έλα ρε. Πάμε. Τρία, δύο, ένα. Μήπως όντως είναι από άλλο πλανήτη, μήπως το πήραν από άλλο πλανήτη, ξέρω, ήταν το χώμα τους. Μήπως είναι τα... Κόπρανα. Ρέιζι. Δεν ξέρω τι. Καλά φάει. Ρε φίλε, η γεύση κάλτσας έχει ή μόνο εγώ. Ρε, τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά, νουβολέτα, τι σημαίνει. Δεν μπορώ, περίμενε, πάω να δω τι σημαίνει, δεν μπορώ. Ρε παιδιά, μου λέει το κινητό μου ότι σημαίνει bubble, μάλλον τσιχλόφουσκα. Όχι τσιχλόφουσκα, bubble είναι φούσκα γενικά. Φούσκα, δεν ξέρω ρε φίλε, χάλια. 0,4,5 στα 38. Εγώ μείον ένα. Θες, savage για ένα σήμερα. Savage, savage. Θες να πιούμε ένα, έλα, ας πιούμε ένα. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πορτοκαλάδα και είναι η μάρκα της Ιταλίας. Πώς είναι τύπου... Fanta. Fanta, ναι. Έψα. Μπράβο, τέτοιες εταιρείες που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η Aranciata. Aranciata. Και είναι πορτοκαλάδα. Funny drink, λέει. Ελπίζω να είναι funny και να μην κλάψουμε εδώ. Θα πιω πρώτη. Άντε. Ελπίζω να είναι καλό. Τρία. Πώς μυρίζει. Δύο, έτσι και έτσι. Okay, δεν μυρίζει σαν φάντα πάντως. Ένα. Αν δεν μυρίζει σαν φάντα, σαν τι είναι, λέει, τι φάση. Περίμενε, περίμενε. Ιου, χαλιά. Ιου. Λοιπόν, θα σου πω τι. Μία μίξη φάντα και αυτήνης της πολύ φτηνής πορτοκαλάδας που σου δίνουν σε πολύ φτηνά ξενοδοχεία. Αυτό. Βασικά είναι σαν φάντα που έχει λήξει 2 χρόνια. Έχεις πιει? Εν τω μεταξύ να σας πω εδώ πέρα ότι ενώ έχουμε βγει σε εστιατόριο δεν έχουν φάντα και λένε ότι έχουμε αυτό το Aranciata, είναι δικιά μας ιταλική ξέρω εγώ. Και λέει ο Ιζη, είναι πιο ωραία από τη φάντα ή είναι σαν φάντα? Και λέει, πιο ωραία από τη φάντα. Δυσφήμι στην Ιταλία, ρε. Όχι και δυσφήμιση. Θα μας κάνουν μήνυση, ρε. Έχουν και ωραία. Θέλουμε πράγματα. Να πούμε πολύ ωραία η Aranciata. Τέλεια, τέλεια η Aranciata. Molto bene. Και βγαίνω και μπαίνω ξανά. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Nutella. Aranciata Bueno. Ναι. Ναι. Prego. 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 Να. Αβαθμολογία δεν βάλαμε. Τρούμε 10 στα 10 εγώ βάζω. Εγώ θα του βάλω 3. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχει. Έλα, πες βλάκα. 3 θα του βάζα. Α, εντάξει τότε. Ωραία. Τσιακόμπ, S. Γκαμαλιέρο, R. Και είναι Specialita Amaretti Mombaruljo. Morbidi. Τα έχω πει. Τέλεια. Τι μορμπίτι, ρε. Μήπως είναι γκορμίτι. Πιάσε. Γιατί, το μύρισε. Γιατί, το μύρισε. Γιατί, γιατί, γιατί. Τι είναι αυτό? Αμαρέτη. Τι αμαρέτη? Έχεις πιει το κονιάκ αμαρέτη? Έχεις τέτοια στιγμή. Το αμαρέτη είναι κονιάκ με πικραμύγδαλο. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι είναι ούτε το κονιάκ ούτε το πικραμύγδαλο. Είναι χάλια. Εγώ απλά θα δοκιμάσω να ξέρεις. Βρωμάει απίστευτο. Έλα. 3, 2, 1. Βασικά, θυμίζει λίγο φιστίκι. Θα τρελαθεί η μάνα μου αυτό. Ναι. Ελπίζω. Καλά. Όπου χάλια εγώ. Ρίζει. Ήου, ούτε αυτό είναι ωραίο. Oh my god. Χάλια. 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 Delete. 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 Πώς το χάνεις το delete, ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Έτσι, ρε. Πώς του βάζεις. Λοιπόν, 2 στα 1000. Εγώ μείον 63 στα 2 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Χάλια. Χάλια. Ψεύτης. Και καλά. Πάμε και στο τελευταίο πράγμα. Δεν μπορώ. Και νομίζω θα το χρειαστούμε αυτό εδώ.
Λοιπόν, ακούστε τώρα τι βρήκα, παιδιά. Βρήκα ιταλικό energy drink. Τι θα μου πεις τώρα το energy, το drink. Δε, άμα δεν ξέρεις τι είναι, το ξέρεις το monster. Όχι. Monster, το ξέρεις. Ρε, monster το λέμε εμείς. Λοιπόν, το ξέρεις. Πώς λέει το άλλο, ρε. Red Bull. Το Red Bull. Που δίνει φτερά. Που, αυτό που δίνει φτερά, που το πίνεις και βγάζεις φτερά από το κόλλο σου και φεύγεις και. Όχι. Μόνο σε μένα συμβαίνει αυτό. Λέγεται Firebird. Ελπίζω να το βλέπετε. Αν δεν το βλέπετε, τα σχέστερα κιόλας. Αλλά Firebird λέγεται. Είναι δηλαδή το φλογερό το πουλί. Το φλογερό το πουλί που λέτε. Ελπίζω να σου αρέσει ένα το φλογερό μου το πουλί. Κρίνκι. Α, φέρε το. Μ' άρεσε. Μόνο σου. Έλα, πιάσε το φλογερό μου το πουλί. Α, σ' αρέσει. Εσένα σ' αρέσει. Άνοιξε με το φλογερό μου το πουλί, Άννα. Ωμα, ω. Το νιώσες. Το νιώθω, Άννα. Εσύ το νιώθεις. Α, όχι, μυρίζεις σαν Red Bull και θα είναι γεύση Red Bull. Κάτσε. Ρε, εγώ πρώτο. Άρε, εσύ, πιες το φλογερό μου το πουλί. Red Bull. Πιες λίγο παραπάνω. Δεν θέλω, δεν θέλω. Πιες, μ' αρέσει. Δεν θέλω. Ρε, είναι πράσινο το είδες. Αλήθεια. Ναι. Είναι πράσινο Red Bull, τι φάση. Είναι λίγο περίεργο να πίνω το δικό μου το φλογερό το πουλί. Δεν ξέρω. Για πιέσαι ακόμα λίγο. Δεν θέλω. Έλα, μου άρεσε. Δεν θέλω. Oh. Έχω να πω ένα, παιδιά. Έχω τρομερό φλογερό πουλί. Θα το ονομάσω το δύο, το φλογερό μου πουλί. Γιατί είναι accurate. Είναι φλογερό πουλί και είναι δικό μου. Οπότε είναι το φλογερό μου πουλί. Θα πιεις κι άλλο από το πουλί σου. Ωραίο πουλί έχω. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, τώρα δεν θα πω τίποτα. Θα το αφήσω στην φαντασία σας το τι σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φοβερό πουλί. Να, άρα. Εντάξει, βέβαια το μέγεθος είναι λίγο. Εντάξει. Εγώ θα του βάλω, παιδιά, ένα 7. Γιατί ενώ είναι σαν το Red Bull, δεν τρελαίνομαι και τόσο για το Red Bull. Εκτός και αν είναι vodka Red Bull. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, θα του βάλω ένα 7 στα 10. Βγαίνει Red Bull με vodka. Όχι, μπορείς να βάλεις Red Bull στη vodka. Ρε, να πίνεις. Πίνω. Και δεν σου δίνω. Εσύ πιες από το πουλί. You are just somebody that I used to know. Somebody. Somebody. Πόσο βάζεις εσύ? 10 στο πουλί μου. 10. Έχω ωραίο πουλί, σου είπα. Ωραία. Μια, μια. Τρομερό. Έχεις πιει από καλύτερο πουλί? Ναι. Πιανού. Κλαίω. Πιανού έχεις πιει το καλύτερο του πουλί? Όχι, εδώ, εδώ. Ακούω. Πιανού. Πιανού. Δεν το ξέρεις. Πιανού ήταν το πουλί αυτό. Ένας από το χωριό. Από το χωριό. Από το κορδελιό. Έλα ήδη. Δεν μπορώ τώρα, δεν ανέχομαι ότι έχεις πιει από καλύτερο πουλί. Αυτά που λέτε, παιδιά. Έλα, πες τα υπόλοιπα σύσο. Αυτά που λέτε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πέρα από τις βλακίες του Easy, δηλαδή, οκ, μην δίνετε σημασία. Αν σας άρεσε όμως αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια snacks, όχι ιταλικά, από άλλες χώρες, κάντε ένα τεράστιο like και subscribe στα κανάλια μας, γιατί κάνουμε αρκετά συχνά snacks και τέτοια. Anyway, και μην ξεχάσετε να πάτε φυσικά στο βίντεο μου που ανέβηκε μόλις τώρα που ανέβηκε και το Easy. Ναι, 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 με τα γλυκά snacks. Πήγαινε και δεν θα χάσεις, γιατί τρώμε κάτι αειδιαστικό, θα έλεγα. Κάτι που δεν φαντάζεσαι ότι το κάνανε γλυκό. Και όμως το κάνανε γλυκό, ρε φίλε, εδώ στην Ιταλία, γιατί μπορούν. Anyway, αυτά. Και επίσης μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media. Αυτά, φιλάκια πολλά, εμείς και ο Easy και το πουλί του σας χαιρετάμε. Bye! Bye! Έχω ωραίο πουλί. Peace and move, λύσαξε με το πουλί σου. Θες λίγο. Όχι! Έλα. Άσε με, βρωμάει. Το πουλί μου, ρε. Πόσες μέρες έχεις να το πλύνεις.